Λοιπόν, τα εισιτήρια από την ΠΑΕ Ηρακλής, στη Μίκρα. Και μάλιστα υπάρχει και face, και πώς το λέει, face control, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί, λες θέλω ένα εισιτήριο για τον Ηρακλή. Ναι, πες μου την εντεκάδα του Ηρακλή. Πες μου, ξέρω εγώ, τρεις προπονητές που ξεκινάνε με μη. Πότε ο Ηρακλής βγήκε UEFA. Ποια είναι τα ευρωπαϊκά μάτια του Ηρακλή. Και άμα δεν ξέρει να απαντήσει ο άλλος, τον τραβάνε να πούμε ένα χέρι ξύλο. Αλήθεια σου λέω. Δεν είναι. Και επίσης. Ποια κάρτα φιλάθλου. Εδώ λέει θα παίρνει με το ΆΜΚΑ τα εισιτήρια. Αλλά εγώ μαθαίνω ότι απέναντι από την ΕΡΤ3 που έχει ένα πάρκο εκεί που μαζεύονται κάτι περίεργοι, κάτι αναρχικοί, κάτι μουσάτι, κάτι καλλιτέχνε, κάτι αυτό. Έχει ένα πάρκο με χελώνε κτλ. Εκεί λέει θα πουλάνε οι συνδεσμοί του Ηρακλή τα εισιτήρια 5 ευρώ. Αλλά εκεί δεν χρειάζεται ούτε ΆΜΚΑ, ούτε ταυτότητα, τίποτα. Και επίσης θα είναι λέει. Θα είμαστε λέει 3-4 άτομα και θα δίνουμε τα εισιτήρια. Άλλοι 200 ήταν κρυμμένοι στα δέντρα και άλλοι 150 πίσω από την ΕΤΡΙΑ. Μόλις σκάσουν μύτη τίποτα από οξύδες να πάρουν εισιτήρια, κάνουν μαγιά, οπ, θα γίνει τέτοια ιστορία. Οπότε ο Κοντονής σου λέει τι να μπλέξω με αυτούς τους τρελούς. Ναι. Σου λέει ο Κοντονής τώρα τι έχω να κάνω με τρελούς. Τώρα αυτοί, άμα τους πειράξει τη γυναίκα, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Άμα τους πειράξει την ομάδα, μπορεί να σε σκοτώσουν. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Εγώ είπα όχι και σου λέει την άγχωνα. Μα κοίταξε τώρα. Και άμα γίνει κανένα σκηνικό και έχουμε κανένα νεκρό, Θεός φυλάξει αν υπάρχει Θεός. Είναι πολιτικό κόστος. Απ' την άλλη μεριά, άμα γίνουν μανούρες, πάει η αστυνομία, δίνει κανέναν, θα πει η αστυνομία επί κομμουνισμού δέρνει. Δηλαδή, έρχομαι στη θέση κι εγώ αυτού του Κοντονή και του Τσίπρα και αυτού που διοικούν. Σου λέει τι να κάνω. Ας αμπλέξω εγώ με τους τρελούς. Άμα είναι να έχω κανένα πολιτικό κόστος, άμα είναι ξέρω εγώ κανένα χοντρό πράγμα, να έχω τώρα. Να μπλεκτώ με το Ηρακλής ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός ΑΕΚ και καλά κάνουν. Λοιπόν, αυτά με τα εισιτήρια. Τώρα με την ομάδα. Έξω ο Λαζάρ λέει για ένα μήνα. Το τράβηξε ένα κλωτσίδι ο Καρλίτο να πούμε εχθές την προπόνηση το πρωί. Άλλος λέει ότι πήγε λέει, να κάνει άλμα και οι τάπες λέει μείναν στο χορτάρι και πήγε να σηκωθεί και έτσι έφυγε να πούμε και έγινε ο τραυματισμός. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το πίστεψα, αλλά αν είναι για ένα μήνα, αν λείψει δηλαδή για 4 αγωνιστικές, τότε είναι πραγματικός ο τραυματισμός και δεν κάνει ο Λαζάρ, ας πούμε, τον τραυματία κτλ. Κατά τα άλλα, ο Ηρακλής θα παίξει αυτό το 4-2-3-1. Δεν αλλάζει σύστημα. Βέλιο μάλλον ξεκινάει, γιατί ο Μπαμπάς διαμαρτυρήθηκε, μας κατηγόρησε κτλ. Να δούμε και το Βέλιο με τα 3 center back πώς θα πάει. Και μακάρι να. Έρθουν και οι παοξίδες, οι παράγοντες, γιατί έδωσαν 10 προσκλήσεις. Πήρε ο Ιβάν τηλέφωνο, λέει εσύ, θέλω να λες 20. Εντάξει, ο Παπαθανασάκης έχει χώρο, είναι φιλόξενος. Τουλάχιστον στους επισήμους, μην έχουμε ας πούμε, τα καφριλίκια και αυτά τα παλαβά. Να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ωραία φιλοξενία. Δεν θα είναι ο Ιβάν στο ντέρμπι, αυτό έμαθα εγώ. Δεν θα αποδεχθεί την πρόσκληση του κυρίου Παπαθανασάκη. Το επίσημο. Κογκρέσο των ανθρώπων του κύριου Σαββίδη λέει ότι θα έρθει τις 21 του μηνός, μία μέρα πριν το μάτς το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ και θα μείνει και στο παιχνίδι και με τον Παναθηναϊκό. Και θα έχει και συναντήσεις για τον Ποντιακό Ελληνισμό και κάτι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχει στο Μακεδόνια Πάλας. Εκεί γίνονται όλες οι δραστηριότητες. Άρα λοιπόν δεν έρχεται στο Καφτατζόγλου, αυτή είναι η είδηση, θα πάνε άλλοι παοξίδες. Θα έρθει 21 του μηνός πριν το μάτς του ΠΑΟΚ, πώς τη λένε, την ξεχνάω κιόλας, ο οποίος δεν θα υπάρχει ναι, και δεν θα υπάρχει και κατασκοπία ευρωπαϊκή από ό,τι έμαθα, καθώς θα την κατασκοπεύσουν την επόμενη ομάδα τηλεοπτικά. Και θα μείνει και στο για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι το οποίο κλείνει ο ΠΑΟΚ μια σειρά σοβαρών αγώνων. Βέβαια υπάρχει και η Τρίπολη, υπάρχει και το άλλο ευρωπαϊκό. Αλλά αν δεις τα 5 τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, δηλαδή την 11η, 12η, 13η, 15η, παίζει με ομάδες που μπορεί ακόμα να κάνει και το 3 στα 5 θεωρητικά. Είναι δηλαδή προσβάσιμη αντίπαλη και εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και την ανατροπή και να φορμανιστεί και ο Μπερμπάντοφ σε αυτά τα μικρά παιχνίδια. Εκεί περιμένουμε δηλαδή να δούμε κι εμείς αν ο Μπερμπάντοφ ανεβαίνει με τους μικρούς, δηλαδή τους παθρακικούς κτλ. Ή αν θα είναι ο Μπερμπάντοφ, παιδιά, φέρτε μου την μπάλα στην περιοχή να το καρφώσω. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Και περνώντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το πρόβλημα του Τούντορ είναι ότι δεν μπορεί να βρει αυτό που θα φέρει σωστά την μπάλα στον Μπερμπάντοφ για να την τσακώσει μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή ψάχνει έναν ποιοτικό Κλάους. Η είδηση είναι ότι στο 3-5-2 που θα ακολουθηθεί στο συγκεκριμένο ντέρμπι καταλήγει σε ένα επικίνδυνο σχήμα το οποίο έχει να κάνει με τον Λέοβατς αριστερό back half και τον Ροντρίγκες δεξιά. Δηλαδή σαν να λέει το Σκόνδρα, εγώ Σκόνδρα δεν σε θέλω.
Δηλαδή, αν τραυματίζεται ο Κωνσταντινίδης, τραυματίζεται ο Κίτσιου και είναι τρίτος, ας πούμε, μπακ δεξής ο Σκόνδρας και αυτός δεν πάει σε 3-5-2 γιατί ουσιαστικά λέει ότι σε αυτό το σύστημα ο Σκόνδρας δεν χωράει και αναγκάζει και φέρνει εξτρέμα από την άλλη πλευρά να τον κάνει full back από τη δεξιά, είναι ένα θέμα και το δίδυμο που φαίνεται ότι προηγείται είναι του Μακ με τον Μπερμπάτοφ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι ο Μπερμπάτοφ θα ξεκινήσει. Αυτά έχει. Ναι. Εύκολα. Εγώ είχα μια, είχα μια συνομιλία το βράδυ με τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Εγώ το μάτσο το ψιλοείδα. Μου λέει κατέβασα λίγο ταχύτητα γιατί ακόμα είμαστε και απροπόνητοι. Είχανε ωραία σκέψη. Δηλαδή σου λέει έκανα τα τρία γκολ γιατί να φουλάρω το σκοτώσω τον άλλον. Δεν έχω τίποτα προσωπικά. 3-0 το κάνω passing game. Ναι, αλλά του τραυματίστηκε ο Τάτος. Εδώ τώρα με τραυματισμένο τον Τάτο μπορεί ο Αναστόπουλος στα υπόλοιπα παιχνίδια, δεν ξέρω για πόσο θα μείνει έξω, να πάει με τον Καπνίδη και τον Μπόι, δηλαδή με 4-4-2, κάτι το οποίο είχε δοκιμάσει. Και από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο, γιατί είχα μια συνομιλία, ότι εγώ τα συστήματα τα δείχνω στην προπόνηση, στην τακτική. Και μάλιστα με κάλεσε σε κάποιες προπονήσεις να δω πώς τη διδάσκει ο Νίκος την τακτική. Και είναι ένα ωραίο κομμάτι. Πληρωμένοι παίκτες, πληρωμένος Αναστόπουλος, ψάχνουν να του βρουν ένα σπίτι, γιατί εκεί στο ξενοδοχείο είναι λίγο πληκτικά. Ψάχνουν να βρουν προς την περιοχή Καλαμαριά σε ένα καλό σπίτι. Γενικά ο Άρης είναι σε καλό δρόμο, απλά δεν έχει τον κόσμο του. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει πολλά τέτοια 3-0. Να πάει 6, 7, 8 βαθμούς μπροστά από το δεύτερο για να αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο.